κινδύνευσε να καεί ζωντανό ένα δίχρονο κοριτσάκι που παρακολουθούσε μαζί με τους γονείς του την παρέλαση. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν στην πλατεία Γεωργίου έφτασε ένα πλήρωμα τα άτομα του οποίου άναψαν βεγγαλικό. Κατά την αποχώρησή τους πέταξαν το βεγγαλικό προς τους θεατές με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η στολή που φορούσε το κοριτσάκι. Αμέσως οι γονείς του αλλά και οι υπόλοιποι που βρίσκονταν στο σημείο έζησαν τη φωτιά και φρόντισαν το παιδί, το οποίο υπέστη ψυχολογικό σοκ. Στο μεταξύ, η χρήση βεγγαλικών συνεχίστηκε και στην παρέλαση της Κυριακής. Τα πληρώματα στο τέλος της παρέλασης άναβαν βεγγαλικά το ένα μετά το άλλο. Αλγινή εντύπωση προκάλεσε και ένα περιστατικό με ένα μικρό παιδί, μαθητή δημοτικού, που άναψε το βεγγαλικό υπό την καθοδήγηση των πιο μεγάλων σε ηλικία καρναβαλιστών. Γεγονός προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Επρόκειτο για ένα 10χρονο παιδί, ο οποίος μάλιστα καθοδηγείται από κάποιους ενήλικες μέλη του πληρώματος να στριφογυρίζει το αναμένο βεγγαλικό. Φρέσκι, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Σιδέρης, ξηρή καρπή παραγωγής μας, πλούσιοι σε ενέργεια και διατροφική αξία. Αποξηραμένα φρούτα και καφέδες από όλο τον κόσμο. Διάθεση χοντρική λιανική. Σιδέρης, Ρήγα Φεραίου 30 και Ζαΐμη, Κορίνθου 83 και Κιλκής.